απλά μαθήματα επιχειρηματικότητας σε αριστερούς και δεξιούς κρατιστές, ακολούθους του πελατειακού συστήματος και θειασότε των πελατειακών μηχανισμών. Όταν ένας ιδιώτης επενδύει, αναλαμβάνει ένα ρίσκο, σωστά. Δηλαδή, το ρίσκο να χάσει τα λεφτά του. Κάνει το πλάνο του και λέει ότι θα κάνω απόσβεση σε 2, 5, 10 χρόνια, ανάλογα με το είδος της επένδυσης, και μπορεί τα πράγματα να μην πάνε καλά. Εάν, ας πούμε, έχει κάνει απόσβεση, μελέτη απόσβεση σε δύο χρόνια και δεν προκύψουν έτσι όπως τα είχε σκεφτεί, έχει το δίλημα να την κλείσω τη δουλειά και να χάσω αυτά που έβαλα ή να βάλω κι άλλα μήπως ρεφάρω τον τρίτο χρόνο. Απ' την τσέπη του όμως θα βάλει, απ' την τσέπη του θα χάσει. Πείτε μου σας παρακαλώ, δεν μιλάμε για δημόσιες επενδύσεις, ποιος ρισκάρει. Εσάς ρωτάω αγαπητοί επενδυτές του ΣΥΡΙΖΑ, όταν η περιφέρεια επενδύει σε ένα κταίο ή σε οτιδήποτε άλλο, ποιος ρισκάρει, πιανού λεφτά ρισκάρει ρισκάρονται τα λεφτά της κυρίας Κυπριανίδου ή της κυρίας Δούρου που κάνει ότι δεν ακούει. Τα χρήματα του φορολογούμενου. Και όταν πέσει έξω η επιχείρηση, τι θα κάνετε. Θα πάτε ξανά στο φορολογούμενο και χωρίς να του πείτε γιατί έπεσε έξω, εάν ας πούμε το σέρβις δεν ήταν καλό, αν κανένας δεν πήγαινε στην ώρα του, αν λειτουργούσαν ή δεν λειτουργούσαν τα μηχανήματα, θα του πούτε, κοίταξε να δεις, εμείς σκεφτήκαμε να γίνουμε επιχειρηματίες με τα δικά σου λεφτά, και σε εσά του δίθεν δεξιούς απευθύνομαι, με τα δικά σου λεφτά, αλλά δεν, δεν πήγαν καλά τα πράγματα, γιατί α πούμε χρειαζόμασταν πέντε και προσλάβαμε δεκαπέντε. Βάλε ξανά το χέρι στην τσέπη σου, φορολογούμενε, για να πληρώσει τα δικά μα λάθη. Υπάρχει κρατική επένδυση με αυτόν τον τρόπο. Το κράτος πρέπει να επενδύει εκεί που ωφελούνται οι πάντες. Εγώ διαφωνώ να βάζει διόδια το κράτος, διότι το κράτος εισέπραξε δισεκατομμύρια μόνο ως καθαρούς πόρους, ως καθαρές ισορροές από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακριβώς για να κάνει αυτά και για να μην τα δίνει σε κάθε μπόμπολα, για να σου βάζει διόδια κάθε δέκα μέτρα. Ποιο σα είπε ότι είμαι υπέρ τη κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα. Ποιο σα είπε ότι είμαι υπέρ αυτών οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι κουμπαριέ ή πολιτικέ συγγένειε ή πολιτικέ συμμαχίε ληστεύουν τον πολίτη τον πολίτη το ληστεύει και το κράτος και ο κρατικοδίαιτος επιχειρηματίας. Αυτό σταματάει μόνο εάν υπάρχει υγιής ανταγωνισμός. Υγιής ανταγωνισμός όμως θα πει η δούρου να βάλει τα λεφτά. Από την τσέπη της, τα δικά της. Αν θέλει να γίνει καλή σε αυτού που έταξε θέσει και διορισμού, mm -hmm. να τα πληρώσει από την τσέπη τη, όχι από την τσέπη του φορολογούμενου. Το καταλάβατε. Όσο για αυτού που απολύονται όταν κλείνει μια δουλειά, το μέλλον της χώρας είναι να μην έχει στο τέλος κανένας καμία δουλειά. Διότι κανένας δεν επενδύει σε μια χώρα τέτοια. <Τι> Αλλά υπάρχουν χώρες οι οποίες ήταν πολύ πιο πίσω από μας και αυτή τη στιγμή καλπάζουν αναπτυσσόμενες. Διότι άρχισαν να σκέφτονται διαφορετικά. Διότι το κράτος αποσύρθηκε από την επιχειρηματικότητα όπως είχε την ωραία εποχή της Σοβιετίας και έγινε διαιτητής και ρυθμιστής του παιχνιδιού και άφησε τους υγιείς επιχειρηματίες να επενδύουν, να έχουν κέρδη και να φορολογεί τα κέρδη των επιχειρηματιών και να παίρνει τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων. Αυτό το πράγμα 7 χρόνια δεν το καταλάβατε. Πολύ φοβάμαι ότι δεν το καταλάβατε ποτέ. Και εσείς, και εσείς οι δίθεν δεξίοι.